Γεια σας κύριε Κέλλα. Είναι ο πρώην βουλευτής. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα λέμε τώρα έτσι. Ανοησίες θα πείτε, αλλά τα τυπικά είναι έτσι. Είναι πρώην βουλευτής, εκ νέου υποψήφιος. Πρώτος είναι έτσι κι αλλιώς το όνομό του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να γίνει η απόλυτη ανατροπή για να μην είναι. Αλλά τι να κάνουμε, ορκίστηκαν για μια μέρα, για ένα 24ωρο. Γιατί αυτή η ιστορία σηκώθηκε τόσο ψηλά για σας, ενώ είχατε κι εσείς το δικό σας πρόσωπο σε αυτή την ίδια φωτογραφία? Δεν μιλώ για τη φωτογραφία με τα πανό για τουρκική μειονότητα, μιλώ για αυτόν που εξορίσατε από τα ήδη τυπωμένα ψηφοδέλτια. Τώρα εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, προσπαθεί να προχωρήσει σε συμβιβασμό. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση μεταξύ των δύο πλευρών, κύριε Πολύζο. Οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι εξελέγησαν και εξελέγησαν με την εντολή και την καθοδήγηση του τουρκικού προξενείου του Μουφτή. Ήταν γνωστά τα SMS τα οποία εστάλησαν σε όλοι τους μουσουλμάνους οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή της Ροδόπης. Η περίπτωση και βεβαίως, λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα. Γιατί λέτε ότι, δεν έχουν αντιστοιχεία οι δύο υποθέσεις? Θα σας πω αμέσως γιατί. Ελάτε. Καταρχήν, οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγησαν, ο Φερχάτ και ο Ζεϊμπέκ. Αυτοί οι δύο, γιατί δεν βγαίνουν να κάνουν μία απλή δήλωση ότι εκπροσωπούν την μουσουλμανική μειονότητα της Ροδόπης και όχι την τουρκική? Αυτό το απλό. Και η ερώτηση που τίθεται είναι, μεθαύριο στη Βουλή θα αναφέρονται και θα εκπροσωπούν το ΣΥΡΙΖΑ ή θα αναφέρονται στο τουρκικό προξενείο? Η πλευρά του Κατράτζη, του άλλου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καταρχήν δεν μίλησε ποτέ για τουρκική μειονότητα. Δεύτερον, δεν εξελέγει. Και τρίτον, μόλις ετέθη το θέμα μόνος του, έθεσε την παραίτηση στη διάθεση του κόμματος. Αν προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, παρά τις προειδοποιήσεις που είχε λάβει, και να βγουν να κάνουν την απλή δήλωση οι δύο βουλευτές του, οι οποίοι εξελέγησαν και θα εκλεγούν κατά πάσα πιθανότητα στις εκλογές της Κυριακής, να πούνε ότι εκπροσωπούν την μουσουλμανική μειονότητα. Αυτό το απλό. Δεν ζητάμε τίποτα το διαφορετικό. Λοιπόν, όμως, σιωπή υπάρχει και από τους δύο και από το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ έχουμε ένα άλλο δεδομένο. Ότι στο ίδιο χαρτί, η ίδια υπηρεσία, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, στην οποία προείστατο μέχρι προσφάτως ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρός σας, υπήρχε το όνομα. Γιατί σηκώσατε ένα θέμα τόσο ψηλά λέγοντας, αποκάλυψε ο κύριος Μητσοτάκης ότι εστάλει εγκαίρως το σημείωμα στον κύριο Τσίπρα? Είναι δυνατόν να μην εστάλει το σημείωμα που τον αφορούσε στον ίδιο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη, που αφορούσε τον δικό σας υποψήφιο? Νομίζω ότι το θέμα αυτό το ξεκαθάρισε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Από ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ετέθησαν όλα τα στοιχεία υπόψη και του κυρίου Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, η απλή δήλωση η οποία αναζητάται από τους δύο υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εκπροσωπούν την μουσουλμανική μειονότητα και όχι την τουρκική. Μα κοιτάξτε, ξέρετε όμως, τρελαίνεται ο κόσμος, οι μεγαλύτεροι τρελαίνονται που ασχολούνται και με την πολιτική. Συζητούμε σαν να είναι η πρώτη φορά που μουσουλμανικής καταγωγής βουλευτές έρχονται στο Κοινοβούλιο. Διαχρονικά και η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, τα τελευταία χρόνια που είναι μεγάλη κοινοβουλευτική δύναμη, ο ΣΥΡΙΖΑ και εκείνος είχαν. Γιατί το κάνουμε τόσο θέμα? Το θέμα μας δεν είναι ότι εκπροσωπούν την μουσουλμανική μειονότητα, ούτε πρώτη φορά εκλέγονται μουσουλμάνοι βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη φορά, απροκάλυπτα και με την καθοδήγηση του τουρκικού προξενείου, εστάλησαν SMS προς όλους για τη στήριξη αυτών των δύο συγκεκριμένων βουλευτών. Αυτό είναι το συγκεκριμένο θέμα και βεβαίως θα λυθεί η παραξήγηση εάν οι δύο, σας επαναλαμβάνω, βγουν και δηλώσουν ότι εκπροσωπούν την μουσουλμανική μειονότητα και όχι την τουρκική. Μάλιστα. Όπως οι ίδιοι ισχυρίζουν. Θέλετε ομολογία λοιπόν από εκείνους? Δήλωση. Μια απλή δήλωση είναι. Δήλωση. Μια απλή δήλωση ότι εκπροσωπούν την μουσουλμανική αφοσίως μειονότητα. Δεν υφίσταται τουρκική μειονότητα. Λοιπόν, είναι διεθνείς οι συνθήκες και υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Ελάτε να δούμε. Αυτό είναι το απλό. Ελάτε να δούμε τα υπόλοιπα. Διότι ωραία μας τα περιγράφει για την επόμενη θητεία της
η Νέα Δημοκρατία. Αν είστε εσείς λοιπόν οι νικητές των εκλογών, θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερους μισθούς, θα έχουμε καλύτερο ΕΣΥ, που δυστυχώς δεν το έχουμε σήμερα και πάει λέγοντας. Αλλά ήδη και το βλέπουμε να συμβαίνει τώρα στο ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου. Βλέπουν την απόσυρση της κρατικής παρέμβασης στους λογαριασμούς της ενέργειας. Βγαίνουν και φωνάζουν οι ενώσεις καταναλωτών ότι αν δεν επανέλθει η κρατική ενέργεια, η παρέμβαση, συγγνώμη, στην ηλεκτρική ενέργεια, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή θα γυρίσουμε στις εποχές που άλλος δανειζόταν για να πληρώσει, που άφηνε να κοπεί το ρεύμα του. Για αυτό το θέμα, γιατί δεν συζητά καθόλου η δική σας πλευρά, γιατί εσείς προσδοκάτε να είστε κυβέρνηση? Λοιπόν, εμείς θα είμαστε κυβέρνηση, κύριε Πολίζο, όπως όλα δείχνουν, και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Από εκεί και πέρα. Άρα, γιατί κάνουμε εκλογές στην Κυριακή? Της Νέας Δημοκρατίας, οι εκλογές, αυτό θα ρωτήσετε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ψήφισε την απλή αναλογική, διότι και ταλαιπωρείται η χώρα, σύν τα επιπλέον έξοδα που πληρώνονται. Και βεβαίως ο κύριος Τσίπρας προεβδομάδως ανεγνώρισε, είπε μέα κούλπα για την απλή αναλογική, την οποία ο ίδιος ψήφισε, και τώρα ταυτόχρονα απαξιώνει το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανόν να μπουν στη Βουλή και 6 και 7 ή και 8 κόμματα. Βεβαίως αυτό αφορά τον ίδιο, δεν αφορά εμάς. Διότι εάν είχαν τελειώσει οι εκλογές με το σύστημα που υπήρχε στην περασμένη Κυριακή, στις 21 Μαΐου, θα είχαμε τα 5 κόμματα στη Βουλή, θα είχαμε τελειώσει και δεν θα χάναμε το χρόνο ούτε το χρήμα το οποίο η χώρα τόσο ανάγκη το έχει. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία στην τετραετία που έρχεται θα εφαρμόσει το πρόγραμμά της όπως ακριβώς το υποσχεθήκαμε. Και ξέρετε, το βιβλίο. Ναι, μας λέτε τι έχετε πει, γιατί δεν έχετε πει κουβέντα για την κρατική παρέμβαση στην ενέργεια. Κουβέντα. Κύριε Πολίζο, την τετραετία που μας πέρασε, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, η κυβέρνηση κατόρθωσε, διαθέτοντας ένα πολύ υψηλό ποσό, γύρω στα 50 δις, να κρατήσει όρθια την κοινωνία. Αυτό είναι γεγονός. Και τώρα μπαίνουμε στο δρόμο της ανάπτυξης, ελπίζουμε όλοι. Και βλέπουμε στην επόμενη τετραετία καλύτερους μισθούς, καλύτερες συντάξεις, καλύτερη υγεία. Ο ίδιος ο πρόεδρος σας έχει πει ότι δυστυχώς θα πορευτούμε για πολύ ακόμη με τον πληθωρισμό. Το καλύτερο μισθή και λοιπά, αν εξανεμίζεται ο μισθός, όσο και αν ανέβει, πάει περίπατο. Εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα. Μπορεί να δεσμευτεί έστω και σε αυτές τις τρεις τελευταίες ημέρες η Νέα Δημοκρατία ότι αν είναι κυβέρνηση θα συνεχιστεί η κρατική παρέμβαση? Γιατί το συζητούμε τώρα κάνα δίλεπτο και δεν έχω πάρει μια απάντηση για το αν θα συνεχιστεί. Θα μου πείτε από πού και ως πού να το πείτε εσείς, πώς θα δεσμεύσετε? Γιατί αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος. Το καταλαβαίνω αν μου το απαντήσετε έτσι, αλλά... Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Πολίζο, ότι ό,τι έχουμε υποσχεθεί αυτά τα 4 χρόνια έχει υλοποιηθεί. Η σχέση εμπιστοσύνης που αποκτήθηκε μεταξύ του Πρωθυπουργού, μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κόσμου, δεν ήταν τυχαίο. Και είναι και πρωτόγνωρο, θα μπορούσα να σας πω, παρά την πολύ δύσκολη τετραετία. Από εκεί και πέρα, η κρατική παρέμβαση υπήρξε στις τιμές του ρεύματος λόγω των πολύ υψηλών τιμών. Από ό,τι φαίνεται, οι τιμές του ρεύματος ομαλοποιούνται. Ήδη, θα σας πω προσωπικά, είχα προχθές τηλέφωνο από εταιρεία ρεύματος για μείωση των τιμών, έτσι, η οποία πηγαίνει από τα 15 λεπτά στα 7, επανερχόμαστε περίπου στις παλαιές τιμές. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Μα επανέρχεται η ρήτρα αναπροσαρμογής, μην πάμε σε τεχνικά ζητήματα. Τα ξέρετε κι εσείς. Μιλάτε με όλους. Δεν μιλάτε μόνο με τις εταιρείες παραγωγής, μιλάτε και με τους επιχειρηματίες που έχουν τους δυσθεώρητους λογαριασμούς. Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες έχουν γονατίσει. Όσοι κι αν είναι η κρατική παρέμβαση. Μιλάτε με τον οικοκυριά, μιλάτε με τους αγρότες, με τον πρωτογενή τομέα εν γέννη. Βεβαίως. Έτσι. Γιατί και ο κτηνοτρόφος έχει τα αρμεκτήρια, έχει κατανάλωση ενέργειας. Και πάει λέγοντας. Ναι, είχαμε όμως υψηλότατες τιμές στο ρεύμα και το φυσικό αέριο. Είχαν φτάσει στα 20 και στα 22 και στα 25 λεπτά η κιλοβατόρα. Βλέπετε τώρα ότι οι τιμές αποκλιμακώνονται και ήδη πέφτουν στα 7-8 λεπτά. Έτσι. Αυτό λοιπόν σημαίνει κάτι. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν υπάρξουν πάλι ανατιμήσεις, αν υπάρξει πάλι οποιοδήποτε ενεργειακό πρόβλημα, η κυβέρνηση εδώ είναι και θα σταθεί όπως στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στους
αγρότες, δίπλα στους κτηνοτρόφους, δίπλα στα νοικοκυριά, δίπλα στους Έλληνες. Η κοινωνία δεν κρατήθηκε τυχαία όρθια, κύριε Πολύζο. Και μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Μάλιστα. Πάμε να δούμε την υγεία. Το ξέρετε καλά τον χώρο της υγείας. Μέχρι τώρα, τι εμπόδισε την κυβέρνησή σας με την έννοια ότι έχουμε ξεμπερδέψει πολύ καιρό με την περιπέτεια του κορονοϊού, τι εμπόδισε την κυβέρνησή σας να κάνει αυτά που τώρα υπόσχεται και με νούμερα ο πρόεδρος σας? Μιλάει για 10.000 προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού και πάει λέγοντας. Γιατί δεν έγινε? Ακριβώς. Έστω τον τελευταίο χρόνο, εγώ δεν σας λέω από το ξεκίνημα, γιατί λίγους μήνες μετά το ξεκίνημά σας ξέσπασε η πανδημία, ήταν τα πράγματα σε alert. Ναι, να σας απαντήσω λοιπόν ευθέως. Καταρχήν, η πανδημία ανέδειξε όλα τα μειονεκτήματα και τις αδυναμίες του συστήματος υγείας στη χώρα μας. Ξέραμε βεβαίως ότι δεν έχουμε το πιο ισχυρό σύστημα υγείας, όμως με την πανδημία έχουμε πλέον, ξέρουμε, όλες τις αδυναμίες του. Ανάμεσα στις αδυναμίες είναι η έλλειψη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που εντοπίζεται περίπου στα 10.000 άτομα. Πρέπει να σας πω ότι μεταξύ 19 και 23, την τετραετία που περάσαμε και παρά τις αποχωρήσεις, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπηρετούν 7.500 περισσότερο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Το 19 είχαμε 100.000 άτομα στον τομέα του ΕΣΥ και αυτή τη στιγμή έχουμε 107.500. Επιπλέον, έχουν ήδη προκηρυχθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο 4.500 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, μόνιμες θέσεις, επανατονίζω, νοσηλευτικού προσωπικού για τα νοσοκομεία της χώρας μας και ήδη εκδίδονται και ή έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα. Έχουν προκηρυχθεί 1.200 θέσεις. Είναι μόνιμο προσωπικό αυτό που περιγράφεται? Βεβαίως είναι μόνιμο προσωπικό. Γιατί οι συνδικαλιστές λένε ότι περισσότερες θέσεις που προκηρύσσονται είναι για επικουρικούς ή ορισμένου χρόνου. Έχει βγει προκήρυξη του ΑΣΕΠ από τον Σεπτέμβριο του 2022 για 4.500 θέσεις ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, μόνιμες θέσεις για τα νοσοκομεία της χώρας. Ήδη έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα. Θέλουμε στην επόμενη τετραετία 10.000 διορισμούς ακόμα, μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού. Έχουμε δώσει κίνητρα στους γιατρούς για να πάνε και στο νοσηλευτικό προσωπικό, για να πάνε σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, θέσεις που είναι ακάλυπτες και που δεν πηγαίνουν οι γιατροί ή οι νοσηλευτές, νοσηλεύτριες λόγω του υψηλού κόστους ζωής. Και το κίνητρο είναι 1.800 ευρώ επιπλέον του μισθού τους για την κάλυψη των αναγκών σε στέγη και 1.200 ευρώ για το νοσηλευτικό προσωπικό. Προχωράμε στην εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού προσωπικού γιατρού, το οποίο βγαίνει προς την ολοκλήρωσή του και φαίνεται ότι θα είναι επιτυχές και θα εφαρμόσουμε ελάτε, πρόληψη. Ελάτε λίγο, γιατί ξέρω την ευαισθησία σας για τον χώρο της υγείας, όχι μόνο γιατί είστε γιατρός ο ίδιος. Κύριε Κέλλα, απαντήστε μου. 30 δεύτερα. Ελάτε. Σας απαντώ. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά έχουν ενταχθεί τα 80 τμήματα επειγόντων περιστατικών της χώρας στο Ταμείο Ανάκαμψης με 1,5 δις και ξεκινά ήδη η ανακαίνιση, όπως επίσης και τα 156 κέντρα υγείας της χώρας μας θα ανακαινιστούν και θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και βέβαια το πρόγραμμα του πρόληψης Σπύρος Δοξιάδης, στο οποίο θα ενταχθεί και το ΦΟΦΗ Γεννηματά, που εφαρμόστηκε ήδη για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και θα έχει προληπτικές εξετάσεις με ένα SMS δωρεάν που θα παίρνουν στα κινητά οι πολίτες για προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του εντέρου, για τον καρκίνο των πνευμόνων, για τον καρκίνο του τραχύλου, της μήτρας και ούτω καθεξής. Γιατί η πρόληψη, κύριε Πολύζο, σώζει ζωές πέραν της εξοικονόμησης πόρων. Ελάτε να προλάβω να σας ρωτήσω. Λοιπόν, και επιπλέον έχουμε διπλασιάσει τις κλίνες ΜΕΘ παρά την πανδημία. Παραλάβαμε 500. Πόσες είναι λειτουργικές από αυτές? 1.200 είναι τώρα σε λειτουργία. 1.200. Βεβαίως, 1.200 κλίνες εντατικής θεραπείας. Είναι βεβαιότατο. Λοιπόν, όπως επίσης, αφήστε με να βάλω ένα ερώτημα. Πρέπει να κλείσουμε. Ζητήσατε 30 δευτερόλεπτα και μιλάτε 2 λεπτά. Ξέρω ότι έχετε να πείτε πολλά, αλλά έχω ένα βασικό ερώτημα. Τυχαίνει να μπαινοβγαίνω στο νοσοκομείο του Βόλου αυτές τις ημέρες. Μου λέει χθες το πρωί η προϊσταμένη των νοσηλευτριών. Θέλω να σας πω κάτι που μάλλον δεν το έχετε προσέξει. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα οι συνάδελφοί μας και συναδέλφισες
είναι στα βαρέα και ανθυγίνα. Στο δημόσιο τομέα οι νοσηλευτές δεν είναι στα βαρέα και ανθυγίνα. Είναι αλήθεια αυτό? Όχι ότι είναι αμφισβητώτη γυναίκα, αλλά θέλω να το ακούσω και να συνοδεύεται από ένα σχόλιο. Έχει... πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό? Έχει ήδη δημιουργηθεί επιτροπή επί Υπουργείας Χατζηδάκη, προηγούμενου Υπουργού Εργασίας, για να εξετάσει ποια επαγγέλματα συνολικά θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρξε κατάργηση πολλών ανθυγιεινών και βαρέων επαγγελμάτων κατά τη διάρκεια των μνημονίων την περασμένη δεκαετία. Όμως η Επιτροπή, από ό,τι φαίνεται, έχει τελειώσει τις εργασίες της και είμαστε εν όψη των αποτελεσμάτων. Θα σας πω επίσης ότι ο προϋπολογισμός... Το προσωπικό σας σχόλιο ποιο είναι, να είναι ή όχι στα βαρέα και ανθυγιεινά οι νοσηλευτές? Βεβαίως επιτελούν βαριέργο και ανθυγιεινό, και αυτό απεδείχθηκε μέσα στην πανδημία, τι ακριβώς συνέβη με την πανδημία. Ελάτε, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Κέλλα. Ναι, θα σας πω λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός στην υγεία από 3,8 δις που ήταν το 2019, το 2023 είναι 5,2 δις. Και αυτό νομίζω λέει πολλά. Βάζετε του Ταμείου Ανάκαμψης ή λεφτά μας... εθνικά? Όχι, από τον προϋπολογισμό είναι αυτά. Μάλιστα. Και πρέπει να σας πω ότι θα είναι το νούμερο ένα θέμα τη πολιτική μας στην επόμενη τετραετία. Στο επίκεντρο της πολιτικής μας θα είναι ο άνθρωπος και η καλύτερη δημόσια υγεία. Θέλουμε τα νοσοκομεία, τα δημόσια, να αποτελούν επιλογή των ασθενών και όχι ανάγκη. Ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Κέλλα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Πολύζο. Και να καλέσω τον κόσμο όλο στην κάλπη την Κυριακή, διότι την Κυριακή ψηφίζουμε πρωθυπουργό, την Κυριακή ψηφίζουμε την κυβέρνηση που θέλουμε να μας κυβερνήσει και θέλουμε μια ισχυρή αυτόνομη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί οι ισχυρές κυβερνήσεις μπορούν να προχωρήσουν σε μεγάλες σοβαρές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας που το έχουμε τόσο. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κέλλα.